Γεια σου Πάνο μου, καλή σου μέρα. Τι κάνουμε? Καταρχήν είμαστε καλά, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα φτιάξουμε. Εσύ πώς θα πας κάτω? Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Περιμένουμε το επόμενο σώμα. Μεγάλη ανυπομονησία, γιατί έχουμε μια νέα σεζόν η οποία ξεκινά. Μια νέα σεζόν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπως φαίνεται. Με περισσότερο αν θες από αυτό το οποίο περιμέναμε ότι θα έχει μεταβατική σεζόν. Και ελπίζουμε αυτή η προσδοκία, αυτές οι εκτιμήσεις να μετουσιωθούν σε πραγματικές εντός πίστας στα διάφορα αγωνιστικά επίπεδα, έτσι, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουμε ομάδες διαφόρων ταχυτήτων στη Φόρμουλα 1, αλλά εντάξει, θα τα αναλύσουμε στην πορεία της κουβέντας μας. Το θέμα είναι έτσι, από πού να ξεκινήσει, από τις νέες ομάδες Αλπίν και Άστον Μάρτιν, από πού να ξεκινήσει, πού θες να βάλουμε το πρώτο σημαντικό για τη νέα χρονιά? Δεν ξέρω, θέλεις να δούμε βάση και το τι είδαμε στις δοκιμές εξέλιξης του Μπαχρέιν, να κάνουμε μία πρόχειρη αξιολόγηση από το 10 προς το 1, ποιον βλέπουμε πού? Πάμε έτσι λοιπόν. Νομίζω είναι μια καλή αρχή αυτή. Λοιπόν, πάμε αντίστροφα. Να ξεκινήσουμε από το 10 και να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε. Στο 10 νομίζω ότι αναπόφευκτα φέτος θα είναι η ομάδα της ΧΑΣ, καθότι έχει δηλώσει ήδη πριν καν ξεκινήσει η σεζόν ότι η προσοχή της είναι στραμμένη πλήρως στο μονοθέσιο του 2022 και πως δεν θα δουλέψει καθόλου πάνω στην εξέλιξη F21 με την οποία θα τρέχει φέτος. Αυτά είναι βεβαίως κακά νέα για τους οδηγούς της που ενδεχομένως να στοχεύανε σε κάποιο θαύμα σε έναν ή δύο αγώνες όπου η ομάδα μπορεί να εκμεταλλευτεί συγκυρίες και να κάνει κάτι παραπάνω, αλλά βέβαια ποτέ μην λες ποτέ. Ένα πέρα το οποίο σίγουρα σηκώνει πολλή συζήτηση, το ένα μέλος του οποίου έχει κερδίσει το κοινό πριν καν βρεθεί στη Φόρμουλα 1, το έχει χάσει το κοινό πριν καν βρεθεί στη Φόρμουλα 1. Από τη μία έχουμε τον Μίκη Σουμάχερ, ο οποίος καταλαβαίνουμε όλοι ότι με το όνομα Σουμάχερ να επιστρέψει στις πίστες και τα ακρονίμια MSC στην τηλεοπτική κάλυψη θα μας πιάσει μια μικρή ανατριχίλα. Αρχής γενομένης και όχι μόνο. Και που έχουμε τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές. Όπου εδώ να πούμε, και πρέπει να σταθούμε λίγο στον Μίκ Σουμάχερ, ο οποίος έρχεται στη Φόρμουλα 1 ως πρωταθλητής της Φόρμουλα 2. Είναι ένα παιδί το οποίο κουβαλά ένα όνομα όχι απλά βαρύ σαν ιστορία, πιο βαρύ και από την ιστορία την ίδια. Σωστά. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Ωστόσο, στην πορεία του δεν πάτησε πάνω σε αυτό. Τα πρώτα χρόνια μάλιστα έτρεχε με το όνομα της μητέρας του για να μην τον αναγνωρίζουν κάποιοι. Είναι δεδομένο ότι το όνομα Σουμάχερ προφανώς ανοίγει πόρτες μέχρι ένα σημείο και πολλές μάλιστα, αλλά είναι εξίσου δεδομένο ότι από ένα σημείο και μετά όσες πόρτες ανοίγαν μετατρέπονται σε βάρος τους ώμους, γιατί ο κόσμος αρχίζει τις συγκρίσεις, αποκτά προσδοκίες και. Ο μικρός, επειδή τον έχω παρακολουθήσει πολύ την τελευταία διετία που ήταν στη Φόρμουλα 2, ειδικά πέρσι νομίζω ότι πήρα σχεδόν όλους τους αγώνες του, είναι ένας οδηγός αρκετά μετρημένος, χρειάζεται πάντα χρόνο εξοικείωση, δηλαδή τον έχουμε δει σε όλες τις μικρότερες κατηγορίες, η πρώτη χρονιά του να είναι μια σεζόν εκμάθησης και στην δεύτερη να αρχίζει να δείχνει τα πραγματικά δείγματα γραφής και να κατακτάει τους τίτλους όπως έκανε με τη Φόρμουλα 2, όπως έκανε και στις μικρότερες κατηγορίες. Λοιπόν, είδαμε έναν οδηγό ο οποίος είχε εξαιρετικές εκκινήσεις που αν αυτό το φέρει πρίκα και στην Φόρμουλα 1 θα τον βοηθήσει πάρα πολύ, δεδομένου ότι συνήθως εκτιμάμε ότι η Χάς θα είναι, αν όχι στις δύο τελευταίες σειρές του grid, άρα θα τον βοηθάει να κερδίζει κάτι παραπάνω. Και ένα σημαντικό στοιχείο πέραν της καλής διαχείρισης των ελαστικών από ένα σημείο και μετά που είχε, είναι ότι έβλεπα έναν οδηγό ο οποίος παρά το νεαρό της ηλικίας του και παρά το ένθερμο ταπεραμέντο των περισσότερων γύρω του, λειτουργούσε πάντα με λογική, με σύνεση, δεν παρασυρώταν σε ανέτειες μάχες, ήξερε πώς να διαχειριστεί έναν αγώνα στην συγκεκριμένη κατηγορία. Και νομίζω ότι για τον Μίκ Σουμάχερ, ο οποίος νομίζω θα συμφωνήσεις ότι ήρθε για να μείνει στη Φόρμουλα 1, έτσι, ακόμα και μόνο εμπορικά να το δεις αυτό, το να είναι σε κάποια ομάδα της Φόρμουλα 1 νομίζω θα είναι δεδομένο για τα επόμενα αρκετά χρόνια. Το ότι πάει, κάνει ντεπούτο σε μια ομάδα η οποία δεν έχει προσδοκίες ιδιαίτερες αγωνιστικές, τον βοηθάει λίγο να φύγει λίγο περισσότερη πίεση και άγχος από πάνω του,
και να κάνει αυτό που κάνει τόσο καλά, να μάθει το περιβάλλον, να μάθει το καινούργιο μονοθέσιο, τις καινούργιες απαιτήσεις, γιατί είναι άλλος κόσμος από τη Φόρμουλα 2 στη Φόρμουλα 1, τα καινούργια ελαστικά κτλ. Και είναι πολύ σημαντικό ότι θεωρώ ότι σε αντίθεση με το αν πήγαινε στην Αλφα Ρωμαίο με teammate το σπουδαίο Kimi Raikkonen, τώρα είχε teammate τον Nikita Mazepin, έναν οδηγό τον οποίο, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, νομίζω τον έχει του χεριού του, γιατί ήταν από πάνω του στη Φόρμουλα 2. Ο Mazepin, ο οποίος είναι ρωσικής καταγωγής, ο μπαμπάς του, ο Dmitry Mazepin, είναι ένας μεγιστάνας από τη Ρωσία και έφερε στην ομάδα τον βασικό χορηγό, γιατί είναι βασικός μέτοχος ο μπαμπάς στην εταιρεία που αποτελεί τον βασικό χορηγό της Haas φέτος, έφερε 35 εκατομμύρια δολάρια στην ομάδα, και όπως καταλαβαίνουμε είναι τόσο μεγάλο το ποσό που έκανε τα τοπήματα του Mazepin πριν το ξεκίνημα της σεζόν με τα βίντεο στα social media τα οποία δημιούργησαν παγκόσμια κατακραυγή να μοιάζουν πτέσματα ή τέλος πάντων να αντιμετωπίζονται ως πτέσματα. Πάντως ο Mazepin σίγουρα έχει περισσότερους haters από υποστηριχτές αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιστρέψει το εις βάρος του κλίμα. Μια ερώτηση μόνο για το Μικ Σουμάχερ. Εγώ πιστεύω ότι ο Πιτσιρικάς γνωρίζει. Εγώ θα φανφαρολογώ για κάθε ομάδα και θα σε αφήνω μετά να μου κάνεις τι θες να με ρωτήσεις για αυτή πριν πάμε στην επόμενη. Μια ερώτηση για το Μικ Σουμάχερ. Ο Πιτσιρικάς σίγουρα ξέρει ότι όλα τα βλέμματα των οπαδών της Φόρμουλα 1 θα είναι εκστραμμένα πάνω του. Εκτός από ομάδες ή άλλους οδηγούς, Χάμιλτον, Φεράρι και οτιδήποτε έχει να κάνει. Γιατί κακά τα ψέματα θέλουμε να δούμε τον Πιτσιρικά με το όνομα Σουμάχερ. Βλέπεις τίποτα στον Πιτσιρικά να έχει από τον μπαμπά του στους αγώνες? Πέραν της εντυπωσιακής ομοιότητας, όχι στους αγώνες, στο σαγόνι, λοιπόν, στο πρόσωπο, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι τις μάχες του Μίκαελ στις μικρότερες κατηγορίες ήταν τότε αλλιώς θα πάνω ότι είχε να κάνει με την κάλυψη των αγώνων και δεν είχαμε δει πάρα πολλά πράγματα, άλλωστε ήταν νομίζω και ταχεία η αναρρίχησή του. Πάντως θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα σκηνικό από τους αγώνες στο Μπαχρέιν, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, στο φινάλε της σεζόν, όπου δίνει μια μεγάλη μάχη για να διατηρηθεί στην κορυφή, για να διατηρήσει την πρωτοπορία στη βαθμολογία και κάνει ένα προσπέρασμα το οποίο ομολογώ ότι η μνήμη μου με προδίδει αυτή τη στιγμή έναντι πιανού, νομίζω ήταν ο Νταρούβαλα, αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος, ένα προσπέρασμα ξεγελώντας τον αντίπαλό του, ο αντίπαλός του νόμιζε ότι θα του βγει από αριστερά και έκοψε εντελώς το τιμόνι, άλλαξε γραμμή και του βγήκε από εκεί που δεν το περίμενε, το οποίο θύμιζε πάρα πολύ ένα αντίστοιχο προσπέρασμα που είχε κάνει ο Μίκαελ έναντι του Χουάν Πάμπλο Μοντόγια και τις επόμενες μέρες κιόλας προφανώς το τσίμπησε η Liberty Media και η Formula 1 και είχαν δημιουργήσει ένα βιντεάκι το οποίο έδειχνε σε παράλληλο κάδρο τις δύο προσπεράσεις. Από εκεί και πέρα λίγο να έχει πάρει από το πείσμα του Μίκαελ. Σίγουρα έχει πάρει το μυαλό, έχει πάρει τη σύνεση. Νομίζω ότι θα μπορεί να μας απασχολήσει ευχάριστα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει ποτέ στη Φόρμουλα 1. Νομίζω ότι είναι εντελώς άδικο να περιμένει κανείς να δει ένα νέο Μίκαελ Σουμάχερ, έτσι. Αλλά νομίζω ότι σε αντίθεση με κάποιους paid drivers και κάποιους οδηγούς που ας πούμε τους έσπρωξε το όνομα μέχρι ένα σημείο, ο Μίκ θεωρώ ότι κάτι έχει. Μένει βέβαια αυτό να το δείξει και στην Φόρμουλα 1, γιατί έχουμε δει πολλάκις περιπτώσεις οδηγών οι οποίοι από κατηγορία σε κατηγορία αποδίδουν εντελώς διαφορετικά. Ακριβώς. Είτε αρνητικά είτε θετικά, έτσι, ότι αλλάζουν κατηγορία και ξαφνικά γίνονται άλλοι οδηγοί. Το έχουμε δει, μπορεί να το ξαναδούμε. Πάντως νομίζω ότι ο Μικ έχει θετικά στοιχεία. Δουλεύοντας πάνω σε αυτά μπορεί να είναι σίγουρα ένας οδηγός ο οποίος θα έχει θέση στη Φόρμουλα 1 τα επόμενα χρόνια. Τώρα το πού μπορεί να φτάσει, μην ξεχνάμε ότι είναι και μέλος της Ακαδημίας της Φεράρι, είναι οδηγός της Φεράρι ουσιαστικά. Με τις ευλογίες αυτής βρίσκεται στην Χάς και μάλιστα υπάρχει και team το οποίο από την Φεράρι έχει πάει στη Χάς και δουλεύει μαζί του. Και ο Σιμόν Ρέστα είναι ένας από αυτούς. Μένει να δούμε κατά πόσο όλη αυτή η προσπάθεια να χτίσουν γύρω του θα μπορέσει να μετουσιωθεί σε μια καριέρα αξιόλογη και όπου τον φέρει αυτή. Και όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, καθρέφτης είναι το γήπεδο. Στους αγώνες καθρέφτης είναι ο αγώνας στην πίστα. Εκεί θα δείξει πραγματικά το ταλέντο του και τι έχει να δώσει
στη Φόρμουλα 1. Πάμε στην επόμενη κατευθείαν. Αλλά τονίζω, όπως είπα και πριν, έτσι, τη Χάς έχουμε χαμηλές προσδοκίες φέτος, οπότε μην περιμένει κανείς να τον δει στο midfield. Όχι. Εγώ αν τον δω να κάνει κάτι παραπλήσιο με αυτά που έκανε ο Ράσελ στη Williams έναντι των teammate του, θα είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Θα είναι αυτό το οποίο περιμένεις. Και από εκεί και πέρα, βάσει συγκυριών και συμπτώσεων σε αγώνες που μπορεί να έχουν απρόοπτα, σε ένα σερκού πόλης, δεν ξέρεις, ποτέ μπορεί να έρθει κάποιος βαθμός. Πάμε στη Williams, η οποία Williams πέρσι έκανε πολύ μεγάλο άλμα στην απόδοσή της μετά το απελπιστικό 2019. Φέτος, επειδή καταλαβαίνουμε όλοι ότι από τη μια χρονιά στην άλλη, okay, βρήκε το πρώτο δευτερόλεπτο, το δεύτερο που στο καλό θα το βρει χωρίς να αλλάξουν τόσο πολλοί κανονισμοί. Πήρε ένα ρίσκο, έχει δημιουργήσει ένα μονοθέσιο το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο από ό,τι λένε στους ανέμους. Ένα μονοθέσιο το οποίο έχει σχεδιαστεί με γνώμονα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά πίστας. Με λίγα λόγια, επειδή είδανε πέρσι ότι, και πρόπερσι ότι είναι συγκεκριμένοι οι αγώνες που μπορεί μια ομάδα αυτής της δυναμικής να κλέψει κάποιους βαθμούς υπό συνθήκες. Και κάθε βαθμό στη Φόρμουλα 1 είναι χρυσάφι, γιατί μην ξεχνάμε ότι η διαφορά της 10ης από την 1η θέση στους κατασκευαστές είναι μερικά εκατομμύρια ευρώ, άρα γι' αυτό είναι τόσο σημαντικές. Ποντάρουν λοιπόν σε συγκεκριμένες πίστες και όπου τους βγάλει. Είναι ρίσκο, αλλά μπορεί και να τους βγει. Έχουν τον George Russell, ο οποίος είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο, είναι σίγουρα ένας πρωταγωνιστής του αύριο. Το έδειξε με το που μπήκε στη Mercedes στο Grand Prix του Σακύρ και ίσως να είναι κρίμα που χαραμίζεται τρίτη χρονιά στην ουρά του grid, αλλά αυτά είναι αποφάσεις της Mercedes. Νομίζω ότι θα καταφέρει να σπάσει το ρόδι και ως οδηγός Williams να κερδίσει ένα βαθμό εκεί. Ο teammate του, ο Νίκολα Λατίφη, φέρνει πολλά χρήματα στην ομάδα, είναι περιορισμένης δυναμικής. Γενικά η Williams είναι ο αντίπαλος της Haas, έτσι. Mm-hmm. Απλά νομίζω ότι θα μπορεί να κλέψει, αν θες, και με την εμπειρία που πλέον σιγά σιγά έχει αποκτήσει ο Ράσελ, περισσότερους βαθμούς από την Haas. Οπότε, έχουμε ερώτημα εδώ. Οπότε δηλαδή να φανταστώ ότι περιμένουμε μάχη μεταξύ Μικ Σουμάχερ και Ράσελ, έτσι, για να μας αρέσει αυτή. Εντάξει, ο Ράσελ, νομίζω ότι ο Ράσελ θα έχει το πανοχές αυτή τη στιγμή. Έχει 2 χρόνια εμπειρίας, έχει τρέξει και με τη Mercedes, έχει πολύ περισσότερες παραστάσεις. Αλλά νομίζω, θέλω να πιστεύω ότι αν και η διαφορά Ράσελ Λατίφη στην πραγματικότητα είναι μεγαλύτερη από τη διαφορά Σουμάχερ Μαζεπίν, αλλά νομίζω ότι ο Σουμάχερ θα επικρατήσει την εσωτερική μονομαχία και αυτός θα είναι ο στόχος του για το 2021. Αντίθετα, ο Ράσελ νομίζω ότι τον Λατίφη τον έχει σίγουρα το χέρι του και από εκεί και πέρα στοχεύει σε ό,τι περισσότερο μπορεί να πετύχει πιο πάνω. Πάμε, επόμενη ομάδα. Πιο πάνω λοιπόν της επόμενη ομάδα. Εδώ λογικά έχουμε την Αλφα Ρωμαίο, η οποία για μένα δείχνει ότι πλησιάζει περισσότερο το group που ήταν μπροστά της, παρά τραβιέται στην ουρά. Μην ξεχνάμε ότι βρέθηκε εκεί πέρσι γιατί πλήρωσε και αυτή τα σπασμένα από την υβριδική μηχανή της Ferrari και ξαφνικά μια χρονιά στην οποία, όπως μου έλεγε ο Kimi Räikkönen, πήγαιναν με ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες, βρέθηκαν να μάχονται πολύ πολύ πιο πίσω, καθότι ως γνωστόν ο συμβιβασμός στον οποίο έφτασε η Παγκόσμια Ομοσπονδία με τη Ferrari λίγο πριν το ξεκίνημα της σεζόν αποδυνάμωσε την ευρετική της μηχανή κατά τουλάχιστον 65 άλογα όπως είναι οι φήμες. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά στη Φόρμουλα 1 και γι' αυτό πέρσι η Αλφα Ρωμαίο είχε κολλήσει στην 8η θέση κατάταξης. Λογικά και εκεί, κάπου εκεί θα είναι και φέτος, αλλά σου ξαναλέω ότι θα κυνηγήσει όσο γίνεται τις πιο μπροστινές θέσεις, με το Räikkönen να μην καταλαβαίνει τίποτα, έτσι. Η Αλφα Ρωμαίο, η οποία έκανε 422 γύρους, περισσότερους δοκιμές του Μπαχρέιν, όσο και η Αλφα Τάουρι, αλλά με το Räikkönen την τελευταία ημέρα να κάνει 156, μέσα σε μία ημέρα ήταν απόσταση σχεδόν 3 Grand Prix. Οπότε καταλαβαίνουμε όλη η ηλικία από ένα σημείο και μετά στους σύγχρονους υπεραθλητές Φόρμουλα 1 φαντάζει ως απλά ένας αριθμός, έτσι. Και απ' την άλλη έχουμε τον Αντώνιο Τζιοβινάτσι, ο οποίος καλείται να επιβεβαιώσει ότι ορθώς ανανέωσαν το συμβόλαιό του, ότι ορθώς βλέπουν κάτι σε αυτόν και να κυνηγήσει το κάτι περισσότερο. Το ποιο είναι αυτό και που είναι, μένει να αποδειχθεί στην πίστα.
Πάμε για Ο Αλπίν. Κίμι Ράικονεν είναι ο μόνος, για μένα πιστεύω, οδηγός σε όλη την ιστορία της Φόρμουλα 1 που απολαμβάνει όσο κανένας άλλος το άθλημα αυτό και το δείχνει και του αρέσει και φαίνεται και μέσα στην πίστα. Πραγματικά είναι ο απολαυστικός οδηγός, δεν το Και συζητάμε. νομίζω πλέον ευρείας αποδοχής από το κοινό. Ακριβώς. Ο μόνος με τόση Έτσι. μεγάλη αποδοχή από όλους τους οπαδούς. Πάμε, επόμενη ομάδα. Λοιπόν, πιο πάνω. Τα πράγματα δυσκολεύουν πλέον εδώ. Γιατί το Mitchell φέτος, αν πέρσι ήταν συγκλονιστικό, ήταν εντυπωσιακό, φέτος νομίζω θα πέσουν κορμιά. Και ό,τι λέμε είναι με βάση το τι έχουμε δει έως τώρα στις δοκιμές, το πώς θεωρούμε ότι μπορεί οι ομάδες να διαχειριστούν και τα budget cap και τα νέα πρόσωπα και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το πότε κάθε ομάδα στην πορεία της σεζόν αυτή θα αποφασίσει να στρέψει την προσοχή της στο 2022 αποκλειστικά. Άρα η τάξη μεγέθους την οποία προσπαθούμε να εντοπίσουμε αφορά το ξεκίνημα της σεζόν, έτσι. Ναι. Και θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί. Πιο μετά λοιπόν, στη θέση 7, με βάση ό,τι έχουμε δει ως τώρα, νομίζω ότι υποχωρεί η Αλπίν, η πρώην Ρενό. Και αν δεν είναι η Αλπίν, να είναι η Φεράρι. Τώρα αυτό Να τι είναι η Αστον τόπος. Μάρτιν. Δεν ξέρω. Είναι μπέρδεμα πολύ εκεί. Και θα πω ξεχωριστά για κάθε ομάδα γιατί. Η Αλπίν, παρότι έγραψε αρκετούς γύρους, ήταν τέταρτη σε αριθμό γύρων στις δοκιμές, δεν έκανε κάτι συγκλονιστικό. Και από τους ψιθύρους που ακούγονται στα paddock δεν τράβηξε και τα βλέμματα ή την προσοχή κάποιες άλλες ομάδες βάσει προσομοιώσεων, δοκιμών ή αγώνων κτλ. Γιατί ξέρεις, έχουμε πει δεν κοιτάμε ποτέ τους χρόνους ό,τι έχει να κάνει με τις δοκιμές εξέλιξης. Κοιτάμε πρώτα τους γύρους. Αλλά για μένα έχει σημασία να βλέπεις και τη γλώσσα του σώματος, ό,τι έχει να κάνει με κάθε ομάδα, αλλά και βέβαια να λαμβάνεις υπόψη όσα λέγονται από ανθρώπους που γνωρίζουν καταστάσεις και πράγματα και είναι στα paddock, σχετικά με το πού βλέπει μία ομάδα την άλλη να βρίσκεται. Γιατί αυτό είναι το βασικό κριτήριο αυτή τη στιγμή. Οι εντυπώσεις της μίας ομάδας για την άλλη, γιατί αυτοί μπορούν να ξέρουν καλύτερα πότε κάποιος κρύβεται, τι δοκιμάζει κάποιος, πότε είναι πιο βαρύ το φορτίο καυσίμου σε ένα μονοθέσιο, πότε δοκιμάζει κάτι διαφορετικό κτλ. Κτλ. Η Αλπίν λοιπόν δεν εντυπωσίασε. Πέραν από τα χρώματά της, τα οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακά, ο Οκόν, ο Έστεμπαν Οκόν, έρχεται από μια σεζόν πέρσι που μπορεί να την έκλεισε με βάθρο και γενικά η ομάδα να είχε momentum στο τέλος της σεζόν, αλλά ο Κον πέρσι μένα με απογοήτευσε λίγο, περίμενα περισσότερα πράγματα από εκείνον. Και έχουμε και τον Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος είναι σκυλί του πολέμου. Για μένα είναι πολύ σημαντικό το ότι επιστρέφει ως οδηγός στη Φόρμουλα 1 και ότι έχει δείξει μετά από 2 χρόνια αποχής ότι είναι πιο μαχητής από ποτέ και το αποδεικνύει κάθε μέρα μετά από αυτό το οποίο έπαθε, που τραυματίστηκε κάνοντας ποδήλατο πριν από μερικές εβδομάδες, έσπασε την άνω αγνάθο, του έκανε χειρουργική επέμβαση, θα έχει πλάκες τιτανίου όλη τη σεζόν και θα κάνει νέα χειρουργική επέμβαση στο τέλος αυτής. Γολγοθάς πραγματικός για τον Αλόνσο, ο οποίος όμως για μένα είναι το μεγάλο ατού της Αλπίνης σε όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί σε ένα midfield που θα γίνεται χαμός, θα ξέρει, όπως ξέρουμε για τον Αλόνσο και το ξέραμε από όλες τις ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε, ότι όταν έχει ένα μονοθέσιο το οποίο αποδίδει αλλά δεν είναι μονοθέσιο πρωταθλητισμού, μπορεί όσο κανείς να το οδηγήσει στο 110% και πιστεύω αυτό θα κάνει και φέτος. Απ' την άλλη η Ferrari έχει σίγουρα βελτιωθεί πάρα πολύ σε σχέση με πέρσι. Η υβριδική της μηχανή έχει ανακτήσει πολύ μεγάλο μέρος χαμένης δύναμης, αλλά ακόμα και αν έχει πιάσει το που ήταν πέρσι πριν το ξεκίνημα της σεζόν, οι άλλοι θα έχουν προχωρήσει λίγο. Και σύν ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ πάνω στο μονοθέσιο για να λύσει το πρόβλημα του drag το οποίο έκανε εφιαλτική την οδήγηση της περσινής Ferrari. Το οποίο να τονίσουμε ότι δημιουργήθηκε γιατί ήταν ένα μονοθέσιο το οποίο είχε σχεδιαστεί για να έχει χ αριθμό αλόγων και να έχει τη χ αεροδυναμική απόδοση βάσει της ισχύω την οποία έχει. Αλλά ξαφνικά όταν μερικές εβδομάδες πριν το ξεκίνημα της σεζόν η ισχύς του έπεσε σχεδόν κατά 7-8%, καταλαβαίνουμε ότι αυτό διατάραξε τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει τις αεροδυναμικές ισορροπίες. Η Ferrari, η οποία έχει επίσης ένα σύγχρονο Αλόνσο, γιατί εγώ έτσι βλέπω το Leclerc, ως έναν οδηγό ο οποίος πάντα παίρνει το 110% και πάντα είναι ικανός για το καλύτερο, ένας εξαιρετικός οδηγός. Ο Sainz νομίζω ότι θα βολευτεί μια χαρά στο ρόλο του νούμερο 2, του οδηγού ο οποίος θα αποφεύγει τα δράματα και θα παίρνει πολύτιμους βαθμούς, όπως έκανε και στη McLaren. Και με το κλίμα καλό ανάμεσά τους, νομίζω ότι η Ferrari μπορεί να αναρριχθεί.
Εδώ τώρα στις ομάδες που σου λέω δεν σου βάζω ακριβώς θέση. Όχι. Θα τη βρούμε λίγο μαζί, γιατί και η Aston Martin για παράδειγμα ακριβώς αυτό δείχνει να έχει προβλήματα. Είχε προβλήματα τέλος πάντων συγκεκριμένα μέσω κοινής εξέλιξης, με το κυβότιο ταχυτήτων που παίρνει από τη Mercedes, με την ειδική μηχανή που παίρνει από τη Mercedes. Δεν έδειχνε να είναι όπως πέρσι σε τόσο καλό φεγγάρι. Βέβαια θεωρώ ότι δεν θα χάσει πολύ έδαφος. Θεωρώ ότι ο Φέτελ θα, ελπίζω τουλάχιστον ότι θα μας δείξει λίγο τον παλιό καλό του εαυτό και όχι τον εαυτό που είδαμε πέρσι και κυρίως πρόπερσι, γιατί πέρσι δεν ήταν δική του. Αυτή είναι πέρσι ένα ξένο σώμα. Πρόπερσι ήταν η απογοητευτική χρονιά του Φέτελ για μένα, το 19 στη Φεράρι. Η Aston Martin, η οποία ναι μεν, θα ακούσουμε πάρα πολλές φορές όπως ακούγαμε πέρσι δικαίως το ροζ Mercedes, θα ακούμε το πράσινο Mercedes από πολύ κόσμο, έχει κυβότιο ταχυτήτων της γερμανικής εταιρείας, έχει την ευρυδική της μηχανή, έχει λίγο DNA, αλλά δεν είναι τόσο πολύ συγγενές το ένα μονοθέσιο με το άλλο. Και νομίζω ότι ούτως ή άλλως σταδιακά αρχίζει η διαδικασία διαχωρισμού των δύο ομάδων, δεδομένου ότι για μένα η Mercedes είναι σε διαδικασία αποχώρησης από τη Formula 1, άσχετα αν από την πλειοψηφία των media παρουσιάστηκε η νέα διάταξη του χορηγικού πακέτου ως δέσμευση. Για μένα η υποχώρηση το 33% της Daimler στο ποσοστό της ομάδας είναι ξεκάθαρο ότι κάνει phase out, ότι φεύγει σταδιακά και η ομάδα παραμένει στη Formula 1 ως πάροχος υβριδικών μηχανών όπως ήταν παλιότερα. Άρα θεωρώ ότι αν όχι του χρόνου, του πάρα χρόνου θα έχουμε McLaren Mercedes, Aston Martin Mercedes και η νέος Mercedes. Άρα πλέον δεν θα μπορεί να πάρει κάτι η Aston Martin από εκεί, και επειδή είναι μια φιλόδοξη ομάδα η οποία έχει μάθει να λειτουργεί εξαιρετικά με χαμηλά budget, mm-hmm. ως Racing Point και Force India, η πιο αποτελεσματική για μένα ομάδα, θεωρώ ότι με τη νέα επένδυση από το Lance Stroll και ένα επίσης όνομα βαρύ στην ιστορία θα μπορεί να στοχεύει σε πολύ ωραία πράγματα στο μέλλον. Αλλά το ξεκίνημά της ήταν δύσκολο. Και επίσης ξέρω πόση εξέλιξη θα υπάρχει μέσα στην πορεία της σεζόν. Κάτι το οποίο την επηρέασε λίγο και πέρσι. Παρότι βάσει συγκυριών ήρθαν πολύ καλά πράγματα για εκείνη στο φινάλε της σεζόν. Τώρα, είπαμε για τη Ferrari, είπαμε την Aston Martin, είπαμε την Alpine. Οπότε ουσιαστικά πάνω λίγο να σε διακόψω. Οπότε ουσιαστικά έχουμε Alpine και Aston Martin έχουν 38 ονόματα για οδηγούς, Φέτελ και Αλόνσο, οπότε να δούνε για να στρώσουν το μονοθέσιο της νέας χρονιάς, όχι αυτό το 21, αλλά πάμε για 22, και μια Φεράρι που θέλει να ανεβεί και να ξεπεράσει την όποια κακή χρονιά την περσινή, να αρχίζει να ανεβαίνει, γιατί τα πράγματα στο Μαρανέλο δεν είναι και ευχάριστα με ό,τι συνέβη πέρσι. Η Φεράρι έχει θέσει ο στόχο της το 22 δεδομένα. Σε όλες τις δηλώσεις δεν μιλούν για πρωταθλητισμό φέτος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το ταβάνι για όλες τις ομάδες στις οποίες αναφέρουμε είναι η τρίτη θέση και αυτό είναι το καλύτερο δυνατό που μπορούν να πετύχουν. Είναι από το 3 μέχρι το 7. Yes. Απλά είναι πολύ μικρές οι διαφορές ανάμεσα στο 3, με το 4, με το 5, με το 6, με το 7. Η Aston Martin θεωρώ ότι θα είναι πρωταγωνίστρια, απλά δεν ξέρω αν θα είναι δεδομένη η τέταρτη ομάδα, μπορεί να πέσει και πέμπτη. Η Ferrari πιστεύω και είναι καλό για το σπορ να μην είναι πάλι έκτη, η χειρότερη σεζόν που είχε από το 1980. Η Αλπίν είναι πολύ ερωτηματικό. Μέσα σε όλα αυτά τα ονόματα, όπως έχεις καταλάβει, στη μάχη του Midfield έχουν μείνει δύο τα οποία δεν έχουμε αναφέρει. Το ένα αφορά τη McLaren, την οποία περιμέναμε να είναι δυνατή και έδειξε πολύ καλά δείγματα. Και το άλλο αφορά την Alpha Tauri, η οποία είναι πολύ μεγάλη έκπληξη των δοκιμών εξέλιξης. Και είναι το μονοθέσιο το οποίο συζητιέται πάρα πολύ στα πάντοκ. Ναι. Θα ξεκινήσω από την Αλφα Τάουρι, δεν ξέρω. Έχουμε διάλειμμα για και μισή. Ναι, πάμε λίγο να μιλήσουμε για Αλφα Τάουρι και μετά να αναφερθούμε. Ωραία. Η Αλφα Τάουρι από πέρσι, στο στρατόπεδο της Red Bull, χαρακτηρίζεται ως αδερφή ομάδα, sister team, και όχι junior team. Και αν πέρσι το περάσαμε αυτό στα ψηλά, η επιδόση στην πίστα, όπου ήρθε η πρώτη νίκη του Pierre Gasly και πρώτη της ομάδας μετά από 12 χρόνια στη Μόντσα, κάτι έδειξε και γενικά η ομάδα έδειξε να είναι σε πολύ καλύτερο φεγγάρι. Από ό,τι λοιπόν καταλαβαίνουμε και από ό,τι συζητιέται στα πάντοκ, είναι η ομάδα η οποία τράβηξε πάνω της όλα τα βλέμματα. Προφανώς και εδώ δανείζεται πολύ τεχνολογία από τη Red Bull και έχει βέβαια τις υβριδικές μηχανές της Honda, η οποία Honda είναι πλέον στην τελευταία της σεζόν στο σπορ ως αυτόνομος κατασκευαστής και έχει επισπεύσει το πρόγραμμα εξέλιξης της υβριδικής μηχανής κατά ένα χρόνο. Άρα πάει τέρμα γκάζι η υβριδική της μηχανή η εξέλιξή της φέτος.
Πράγμα που επίσης βοηθάει πολύ την Αλφατάουρη. Ο δεύτερος χρόνος τον οποίο έκανε στις δοκιμές ο Γιούκι Τσουνόντα, ο ταλαντούχος Ιάπωνας, δεν είναι αντιπροσωπευτικός γιατί έκλεβε λίγο. Διαπιστώθηκε ότι άνοιγε τον DRS λίγο νωρίτερα και θα μου πείτε, μα καλά, τότε γιατί ισχύουν οι χρόνοι. Στις δοκιμές εξέλιξης δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία κύριος χρόνων. Άρα ήταν λίγο πλασματικό αυτό το οποίο έκανε. Όμως η Αλφα Τάουρη δείχνει ότι είναι για τα καλά στη μάχη του midfield φέτος και με έναν Pierre Gasly ο οποίος όχι απλά είχε αναχτίσει πλέον την ψυχολογία του, αλλά έδειξε πέρσι ότι μπορεί υπό συνθήκες να κάνει εξαιρετικά πράγματα όταν είναι σε ένα περιβάλλον που τον πιστεύουν και το πιστεύει. Και αυτό το έχει βρει στην ομάδα της Faenza, το έχει και παλιότερα και το έχει ξαναβρει, δεν το είχε στην Red Bull Racing. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία σίγουρα θα πρωταγωνιστήσει. Η απειρία του Τσουνόντα θα στοιχήσει σε κάποιους αγώνες, σίγουρα, αλλά από εκεί και πέρα η Αλφα Τάουρι μπορεί να κάνει εκπλήξεις. Δεν ξέρω αν θα είναι 4, 5, 6 ή 7, αλλά όπως σου είπα, όλοι αυτοί θα είναι πάρα πολύ κοντά μαζί. Λοιπόν, Βανούλη, πάμε λίγο στο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με συνέχεια λίγο Αλφα Τάουρι και τις δύο κορυφαίες για μέλλον ομάδες πλέον, με Mercedes Benz και Mercedes μάλλον και Red Bull. Δεν ξεχνάς, έχουμε και τη McLaren. Σωστά, και τη McLaren, ναι, έχεις ένα δίκιο. Λοιπόν, πάμε λίγο στο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε. Νέα Φόρμουλα 1 συνέχεια. Πάνω, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου, γιατί ξέρω ότι έχεις ανενημένες υποχρεώσεις. Πάμε να τελειώσουμε με τις ομάδες και τα νέα τους. Χαρά μου καταρχήν να ξεκινήσουμε από εκεί, πάντα να τα λέμε μαζί, με κάθε ευκαιρία. Λοιπόν, είπαμε για την Αλφα Τάουρι ότι δείχνει να είναι η ευχάριστη έκπληξη στο ξεκίνημα της σεζόν και να ορθώνει ανάστημα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν πρέπει από αυτό το πολύ κοντινό midfield, όπου λέω ξανά ότι είναι η Αλπίνη, είναι η Φεράρι, είναι η Άστον Μάρτιν, είναι η Αλφα Τάουρι, είναι σίγουρα και η McLaren, αλλά αν πρέπει να ποντάρω αυτή τη στιγμή σε μία η οποία θα είναι μπροστά σε αυτό το group, είναι η McLaren, η οποία έκανε πάρα πολύ καλό τεστ. Ήταν όλοι πάρα πολύ ικανοποιημένοι και αυτό φαινόταν από τη γλώσσα του σώματος ότι υπήρχε διάχυτη αισιοδοξία στη τάξη της ομάδας, η οποία θυμίζουμε ότι πέρσι αναρριχήθηκε στην τρίτη θέση της κατάταξης. Και φέτος έχει δύο σημαντικές για μένα αναβαθμίσεις. Η πρώτη βέβαια έχει να κάνει με την ευγενική μηχανή της Mercedes, η οποία σίγουρα είναι αναβάθμιση σε σχέση με εκείνη της Renault. Και το ερώτημα ήταν κατά πόσο θα μπορούσε ο οργανισμός McLaren να ενσωματώσει αυτή την ευγενική μηχανή στην MCL35M, γιατί είναι ένα σασί το οποίο είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να έχει άλλη καρδιά στα σωτικά του, έτσι. Δείχνει αυτός ο εγκληματισμός, αυτή η ενσωμάτωση να έχει αρμονικά και με αυτή την αναβάθμιση, αυτό το upgrade νομίζω μπορεί να βοηθηθεί σημαντικά η McLaren, ενώ αντίστοιχα, και αυτό ξέχασα να το πω πριν, είναι μεγάλο πλήγμα για την Alpine το γεγονός ότι πλέον δεν έχει καμία άλλη ομάδα η οποία να χρησιμοποιεί τους ίδιους κινητήρες, άρα να γράφουν χιλιόμετρα, να παίρνει δεδομένα, να βοηθάνε στην εξέλιξή τους και να προχωρούν προς τα μπροστά. Είναι μεγάλο μειονέκτημα αυτή τη στιγμή για την Alpine το ότι δουλεύει μόνη της και γι' αυτό προσπαθούν παρασκηνιακά να προσελητήσουν την Williams και να την επαναφέρουν από του χρόνου στο δικό τους στρατόπεδο. Αλλά αυτό ακόμα είναι ευχολόγιο, δεν είναι ουσία. Η McLaren λοιπόν, η οποία πέραν από την υβριδική μηχανή της Mercedes που είναι σίγουρα upgrade, για μένα έχει upgrade και στο διοικητικό δίδυμο, γιατί καλός ο Sainz είναι ένας σταθερός οδηγός ο οποίος δεν έχει εκρήξεις και αυτό μπορεί να δίνει πολύτιμους βαθμούς σε μια ομάδα σε αυτό το level, αλλά ο Ricardo κακά τα ψέματα είναι ένας από τους καλύτερους οδηγούς αυτής της γενιάς, είναι ένας οδηγός ο οποίος διψάει για επιτυχίες, είναι ένας οδηγός που πήρε πολύ μεγάλο ρίσκο αφήνοντας τη Red Bull όταν είδε ότι η προσοχή της ομάδας είχε στραφεί στο Max Verstappen και πήγε στη Renault, δεν του βγήκε και προτού η Renault υλοποιήσει το δικό της πλάνο το οποίο του είχαν τάξει, τόλμησε μια νέα αλλαγή για να πάει σε μια άλλη ομάδα, η οποία όμως δείχνει ότι είναι σε ανωδική πορεία. Ελπίζω αυτή τη φορά να του βγει, γιατί υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτον, νομίζω ότι κάτι του χρωστάει η τύχη αυτού του παιδιού, που από τη νέα γενιά νομίζω ότι είναι εξίσου αγαπητός όσο και η Μιράικονεν από την παλιά, και θέλω πάρα πολύ να τον δω σε πρωταγωνιστικό ρόλο ξανά. Αυτά έχοντας δίπλα του τον Λάντο Νόρις, ο οποίος είναι επίσης πολύ ταλαντούχος,
και αυτό ένας οδηγός που θα απασχολεί πολλά χρόνια. Νομίζω θα δέσουν πάρα πολύ καλά μαζί. Απλά θα έχει η ομάδα και το κάτι παραπάνω χάρη στο Ρικάρντο. Εξωαγωνιστικά νομίζω ότι η καθοδήγηση του Αντρέα Σάιντλ τα τελευταία 2 χρόνια ήταν καθοριστική στο να μπορέσει αυτή η ομάδα να βρει έναν σωστό τρόπο λειτουργίας και να μιμηθεί οι εποχές του παρελθόντος. Δεν θα κάνει πρωταθλητισμό φέτος, δεν μπορεί να κάνει με περιορισμένες αλλαγές κανονισμών, δεν μπορεί να γίνει με τόσο μεγάλη αλλαγή στην απόδοση. Θεωρώ όμως ότι μπορεί να είναι πιο κοντά στην κορυφή από ό,τι ήταν πέρσι και επειδή η McLaren έχει μάθει τα τελευταία χρόνια να λειτουργεί με χαμηλότερα budget, γιατί είχε σημαντικά οικονομικά προβλήματα και ο Αντρέα Σάιντλ την έχει νοικοκυρέψει σε πάρα πολλούς μήνες, θεωρώ ότι η McLaren από φέτος και πέρα που έχουμε την εισαγωγή των budget caps, νομίζω στα 145 εκατομμύρια είναι το όριο προϋπολογισμού για κάθε ομάδα φέτος, των 40 του χρόνου, 135 του παραχρόνου, αυτό θα επιτρέψει σε συνδυασμό με τους νέους κανονισμούς του 22 στη McLaren να επιστρέψει σε πρωταγωνιστικό ρόλο και νομίζω ότι η παλιοί της δικιάς μου γενιάς που μεγάλωσαν με το Ferrari εναντίον McLaren εναντίον Williams θα έχουν να δουν πράγματα από εδώ και πέρα. Δηλαδή ουσιαστικά πάνω η McLaren στόχος της είναι να κρατήσει την τρίτη θέση και από εκεί και πέρα ό,τι και βγει καλύτερο. Ό,τι βγει καλύτερο. Ακριβώς. Σε αντίθεση με νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος. Σε αντίθεση με τη Ferrari που θέλει να ανεβεί θέση, να ξεχάσει αυτή την έκτη θέση, να ανέβει όσο πιο ψηλά γίνεται, μπας και κάνει κάτι του παραχρόνου γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Τέλος πάντων, πάμε, επόμενη ομάδα. Κοίταξε, για τη Ferrari, η Ferrari είπαμε 40 χρόνια έχει να βρει τόσο πίσω. Δεν αντέχεται τόσο πίσω. Το ξέρω. Αλλά δεδομένου ότι λύθηκαν τα προβλήματα, όχι δεν είχαν προβλήματα, υπήρχε πλέον ο χρόνος να λειτουργήσουν πάνω σε ένα διαφορετικό κόνσεπτ στην υβριδική μηχανή και να ανακτήσουν αυτά που έχασαν πέρσι. Αυτό από μόνο του είναι αρκετό για να φέρει τη Ferrari ξανά σε ρόλο πιο ουσιαστικό από ό,τι ήταν πέρσι. Γιατί πέρσι έκανε ό,τι έκανε βάσει των προσωπικών υπερβάσεων του Leclerc. Λοιπόν, και πάμε στην κορυφή. Στην κορυφή η λογική έλεγε και λέει ότι μια ομάδα η οποία πάει τρένο στην υβριδική εποχή της Φόρμουλα 1 και έχει σαρώσει τα πάντα δεν μπορεί ξαφνικά να πατήσει μια μπανανόφουλδα και να είναι στο midfield. Σωστά. Και αυτό ισχύει. Από την άλλη είδαμε μια εικόνα στις χειμερινές δοκιμές εξέλιξης η οποία εμένα με γέμισε αισιοδοξία ότι θα δούμε ένα εντυπωσιακό 2021 σε ό,τι έχει να κάνει με τη μάχη της κορυφής. Όχι βέβαια αυτά που διαβάζω ότι η Red Bull ήτερη χρόνη αυτό είναι πρωταθλήτρια από τώρα και το νούμερο ένα, αυτά είναι αστεία. Έτσι. Αυτό που είδαμε στις σημερινές δοκιμές εξέλιξης ότι έχει να κάνει με τις δύο ομάδες και θα αναφερθώ πακέτο και για τις δύο είναι ότι η μία έχει βελτιώσει τα κακό σκήμενα και η άλλη έχει αποκτήσει κακό σκήμενα. Η Mercedes, η οποία μέχρι τώρα λειτουργούσε όπως είπαμε σαν τρένο πάνω σε ράγες δείχνει ότι έχει αποσταθεροποιηθεί και πώς έχει γίνει αυτό. Οι νέοι κανονισμοί είχαν ως στόχο να μειώσουν την παραγωγή κάθε της δύναμης στα μονοθέσια για να τα κάνουν λίγο πιο αργά και να έχουμε λίγο καλύτερο racing κτλ. Με αλλαγές ό,τι έχει να κάνει με το πάτωμα του μονοθεσίου, με τις πολλές σοπές που υπήρχαν εκεί και γενικά να δημιουργείται λιγότερη κάθε τη δύναμη. Με τα νέα δεδομένα έχουμε δει ξαφνικά μια W12 η οποία έχει συνεχή αποσταθεροποίηση στο πίσω μέρος. Δαγκώνει συνέχεια το πίσω μέρος. Το είδαμε πολλές φορές στο Σακίρ. Είδαμε εξόδους, είδαμε τον Χάμιλτον να προκαλεί καθεστώς κόκκινης σημαίας και νομίζω ότι αν δεν ήταν ο Χάμιλτον, εκεί την τελευταία ημέρα, τουλάχιστον σε 2 περιπτώσεις τον ήταν να κρατάει το μονοθέσιο που αμφιβάλλω θα το κρατούσε κάποιος άλλος στη θέση του. Κοινώς δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος και πιέζοντας πλέον στο όριο γιατί είναι αλλιώς μια ομάδα να έχει αβάντα, να έχει πλεονέκτημα, να είναι μπροστά και να πηγαίνει στο 80% όπως έκανε τις περισσότερες χρονιές και κάποιες στιγμές να πιέζουν οι οδηγοί της μεταξύ τους και αλλιώς όταν έχεις πραγματικό ανταγωνισμό δίπλα σου και πρέπει να δουλέψουν όλα ρολόι και έχουμε δει κιόλας από τη Mercedes ότι σαν οργανισμός μπορεί όταν όλα πηγαίνουν καλά να πετάει και να είναι σε άλλο επίπεδο αλλά όταν τα πράγματα στραβώνουν συνήθως στραβώνουν πολύ. Δηλαδή στους 20 αγώνες μια σεζόν
Ένας θα πήγαινε άσχημα, αλλά εκεί θα βλέπαμε λάθη στρατηγικής, λάθη συνεννόησης, γκρίνια, όλα τα κακά της μοίρας τους μαζεμένα. Θεωρώ λοιπόν ότι φέτος η Mercedes είναι ευάλωτη. Μάλιστα. Βεβαίως έχει την ικανότητα να εξελιχθεί πολύ στην πορεία και να λύσει τα όποια προβλήματα, αλλά νομίζω ότι είναι πλέον πιο ευάλωτη στις επιθέσεις της Red Bull. Έχει βέβαια έναν Hamilton ο οποίος είναι πιο αποφασισμένος από ποτέ να σπάσει και το τελευταίο ρεκόρ του Σουμάχερ, να πάει στους 8 τίτλους και βάσει αριθμών να είναι στην κορυφή κάθε κατηγορίας. Έχει όμως και έναν Bottas ο οποίος κάθε χρόνο το μόνο που κάνει είναι να προσπαθεί να απαντήσει στους haters στο ξεκίνημα της σεζόν και μετά να μπαίνει σε μια αγωνιστική σπηλιά στην πορεία της. Είναι μειονέκτημα για μένα ο Bottas αυτή τη στιγμή στην Mercedes. Γιατί φέτος στον αντίποδα έχουν πραγματικό ανταγωνισμό. Η Red Bull δείχνει ότι αυτό το πρόβλημα που έχει τώρα η Mercedes το είχε πολύ έξυλο πέρσι η Red Bull με την αποσταθεροποίηση του πίσω μέρους. Στον Μπαχρέιν έδειχνε ότι λειτουργούσε άψογα, ότι ήταν κολλημένη στο δρόμο. Έδειχνε ότι τις έχουν ταιριάξει περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα οι νέοι κανονισμοί σε ό,τι έχει να κάνει τις μικροαλλαγές της παραγωγής κάθε τη δύναμη. Και δεν ξέρω κατά πόσο το high rake που έχει επιλέξει, δηλαδή η διαφορά στην απόσταση του πατώματος του μονοθεσίου ανάμεσα στο μπροστινό και το πίσω μέρος. Βλέπουμε ειδικά η Red Bull ότι από πέρσι είχε μία κλίση προς τα κάτω. Και αυτή είναι μία λογική την οποία είδαμε περισσότερες ομάδες να υιοθετούν φέτος, καθότι στην πλειοψηφία των ομάδων κρίθηκε ότι αυτός είναι ο τρόπος να μπορέσουν να μειωθούν οι απώλειες στην παραγωγή κάθε δύναμη. Οι Mercedes και η Aston Martin κατ' επέκταση, που χρησιμοποιεί και το ίδιο κυβότιο, έχουν παραμείνει σε μια λογική μικρού rake. Και δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να τους πληγώσει. Δείχνει λοιπόν η Red Bull ότι είναι πολύ γρήγορη σε όλες τις συνθήκες, ενώ και σε προσομοιώσεις αγώνα και σε γρήγορους γύρους. Και το πολύ πολύ σημαντικό το οποίο έχει φέτος η Red Bull είναι ότι έχει δύο οδηγούς. Ο Alex Albon είναι πολύ συμπαθής, είναι ένα πολύ καλό παιδί, είναι μαχητής και τον είδαμε σε πολλές φορές πέρσι να δίνει εντυπωσιακές μάχες και να κερδίσει συνέχεια θέσεις και να κάνει καλούς αγώνες, αλλά επειδή δεν έχει αυτή την αυθεντική ταχύτητα εκινούσε συνέχεια 7ος, 8ος, 6ος. Αυτό σημαίνει ότι μπλεκόταν στη μάχη του Midfield και ήταν άχρηστος για την ομάδα σε ό,τι είχε να κάνει με τη μάχη της με τη Mercedes. Γιατί είναι αλλιώς όταν δύο μάχες μάχονται για τον τίτλο και τα μονοθέσιά τους είναι απλωμένα στις θέσεις 1, 2, 3, 4, παίζεις αλλιώς τα παιχνίδια στρατηγικής, μπορείς να δουλέψεις αλλιώς το overcut και το undercut για να μπερδέψεις τον αντίπαλο και να τον οδηγήσεις σε κάποιο λάθος ή να τον αναγκάσεις να θυσιάσει το ένα του δικό του πιόνι για να μπει στη δική σου στρατηγική. Και αλλιώς, όταν, όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος, έβαζαν τον Verstappen στη μέση στρατηγικά οι δύο Mercedes, μοίραζαν τις στρατηγικές τους, είχαν καλυμμένη την νίκη. Πλέον με τον Σέρχιο Πέρες τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και έλεγα πέρσι και το πιστεύω ακόμα ότι ίσως μου ταιριάζει περισσότερο ο Νίκο Χούλκεμπερκ σε αυτή την ομάδα με αυτόν τον teammate λόγω της σχέσης του με τον Max Verstappen, αλλά αν συνεχίσει το κλίμα το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει και ο Πέρες αντιληφθεί και καταλάβει και πιστεί και δεν το λέει μόνο έτσι για να το πει ότι αυτή είναι η ευκαιρία της ζωής του, άρα δεχτεί να έχει τον ρόλο τον οποίο χρειάζεται να έχει σε πολλές περιπτώσεις έναντι του Verstappen, νομίζω ότι τότε και αυτός θα μπορέσει να πετύχει πολύ ωραία πράγματα, αλλά και η Red Bull θα είναι ένα πραγματικό αντίπαλο δέος φέτος για τη Mercedes. Και αυτό θέλουμε όλοι, να δούμε μια μάχη για την νίκη την οποία μας λείπει. Μάχες για το midfield είδαμε πάρα πολλές φέτος, πέρσι και συναρπαστικές. Θέλουμε όμως και πραγματική μάχη για την νίκη. Να μην ξέρεις ότι από τους 23 pole position θα πάρει τις 20 η Mercedes, να μην ξέρεις ότι θα πάρει τις 15 νίκες. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν θα δούμε αυτές τις δύο ομάδες να τρώγονται σαν τα κοκόρια, αυτό θα φέρει και επαφές, αυτό θα φέρει και λάθη, θα φέρει διάφορα πράγματα τα οποία θα γεννήσουν και περισσότερες ευκαιρίες για όσους έπονται. Έτσι. Άρα όσο περισσότερο μάχονται η Red Bull με τη Ferrari, τόσο περισσότερες ευκαιρίες θα έχει πίσω της η McLaren και οι υπόλοιποι για ένα καλό αποτέλεσμα. Και βέβαια για να κλείσω με το κεφάλαιο Red Bull, μην ξεχνάμε ότι πλέον η Honda τα έχει δώσει όλα, όπως είπα νωρίτερα για την Alfa Tauri. Δείχνει η δική της μηχανή και αξιόπιστη έως τώρα, και ιδιαίτερως αξιόπιστη αλλά και αποδοτική. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι πλέον έχουμε ένα διαφορετικό project, γιατί από του χρόνου που η Honda αποσύρεται,
η Red Bull υιοθετεί όλη την τεχνογνωσία της ιαπωνικής εταιρείας σε ό,τι έχει να κάνει με τις υβριδικές μηχανές και συνεχίζει πλέον μόνη της. Κάνει αυτό το οποίο πολλοί ειρωνεύτηκαν όταν το είπα δεύτερη, τρίτη μέρα μετά την αποχώρηση της Honda, ότι παιδιά είναι η τώρα ή ποτέ η ελπίδα της Red Bull να απογαλακτιστεί από κάθε κατασκευαστή. Γιατί χάρη στα budget caps μπορεί πλέον να έχει περισσότερους πόρους, να τους δώσει εκεί και αφού ευδοκίμησε η προσπάθεια να αποδεχθεί η Honda να έχει αυτό το ρόλο στην όλη συνεργασία, να λοιπόν που όλα μπήκαν στη θέση τους στα κομμάτια του puzzle και από του χρόνου η Red Bull θα συνεχίζει να διαχειρίζεται και να εξελίσσει τις υβριδικές μηχανές μόνη της για το διάστημα 2022-2025 που θα αλλάξουν πάλι κανονισμοί, τότε δεν ξέρουμε, μπορεί οι φήμες του Volkswagen Group να υλοποιηθούν, να δούμε να μπαίνει η Porsche μέσα, να μπαίνει η Volkswagen. Μπορεί και όχι, μπορεί η Red Bull να συνεχίσει solo βλέποντας ότι αυτό το μοντέλο μπορεί να αποδίδει και ότι μπορεί να το αντέξει οικονομικά, γιατί ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη συγκεκριμένη ομάδα το γεγονός ότι έχασε χρονιές πραγματικά χάρη λόγω της ιδιωτικής της μηχανής, γιατί η Mercedes δεν της έδινε δική της, γιατί η Ferrari δεν της έδινε δική της, γιατί η Renault δεν είχε ανταγωνιστική μηχανή στην ιδιωτική εποχή της Formula 1. Άρα αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κυλήσουν αυτά. Θεωρώ ότι συμπερασματικά πάμε σε μια σεζόν με περισσότερη μάχη ανάμεσα στους δύο στην κορυφή, με εξίσου συγκλονιστικές και ακόμη πιο συγκλονιστικές μάχες στο midfield, νέα πρόσωπα που έρχονται με ενδιαφέρον όπως ο Μικ Σουμάχερ, παλιά πρόσωπα που επανέρχονται με ενδιαφέρον όπως ο Φερνάντο Αλόνσο, σπουδαία μπραντς όπως αυτό της Aston Martin το οποίο έρχεται στη Formula 1 και το πιο μεγάλο καλεντάρι κορονοϊού επιτρέποντος πάντα στην ιστορία του σπορ. Έχουμε 23 αγώνες και ακόμα και αν υπάρξουν κάποιες ακυρώσεις που για μένα η Σιγκαπούρη για παράδειγμα ή το Albert Park ή οι αγώνες στην Νότια Αμερική μόνο σίγουρη δεν είναι, αλλά ο οργανισμός Φόρμουλα 1 έχει stand-by και την Ίμολα, έχει stand-by και την Κωνσταντινούπολη, έχει stand-by και από ό,τι μαθαίνω σήμερα μία γερμανική πίστα που δεν ξέρουμε αν θα είναι το Hockenheim ή το Nürburgring. Υπάρχουν λύσεις λοιπόν για να υπάρχει ένα πλήρες καλεντάρι και να γίνει ένας πραγματικός μαραθώνιος φέτος. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ουσιαστικά δηλαδή για τους δύο πρώτους και τις άφησε να τελειώσεις, ο Χάμιλτον έχει αντίπαλο την ίδια του, το ίδιο το μονοθέσιο και μετά τη Red Bull και η Red Bull τα πάει όλα καλά και πλέον ο μικρός που για μένα και αυτόν το χρωστάει κάτι, ο Max Verstappen είναι πολύ καλός οδηγός, ίσως κάνει το κάτι παραπάνω. Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι είναι κομβικό σημείο στην πορεία στη σχέση του Verstappen με τη Red Bull. Γιατί έχει σίγουρα τον πίστεψε πάρα πολύ και το έδωσε πολλές ευκαιρίες η Red Bull, αλλά από την άλλη έχει δείξει πίστη και εκείνος σε δύσκολες περιόδους. Σωστά. Γιατί αυτή η οδηγία, όπως καταλαβαίνεις, για αυτούς τους οδηγούς η δεύτερη θέση είναι ήττα. Η πρώτη θέση είναι τα πάντα. Νομίζω λοιπόν ότι έχοντας και ξεκάθαρο καθεστώς νούμερο 1, όπως και να έχει, θα είναι το άλογο το οποίο θα κυνηγήσει τον Χάμιλτον. Ο Χάμιλτον μπορεί να είναι στην πιο όρημη φάση της καριέρας του, αλλά ίσως να είναι το πρωτάθλημα στο οποίο θα χρειαστεί να ιδρώσει περισσότερο από το πρώτο του. Γιατί νιώθω ότι θα έχει ανταγωνισμό, όπως είπαμε φέτος. Και θα πρέπει να λειτουργήσει με ένα μονοθέσιο το οποίο δεν θα είναι τόσο ανώτερο του άμεσου ανταγωνισμού και θα πρέπει επίσης όλος ο οργανισμός Mercedes έτσι, να λειτουργήσει πάρα πολύ ωραία, δίχως γκρίνιες, για τα λάστιχα, για τις στρατηγικές, για οτιδήποτε άλλο, πρέπει εδώ να βάλουν όλοι πλάτη. Όλοι. Γιατί όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, εκεί κρίνεσαι πιο περισσότερο. Ακριβώς. Και θεωρώ ότι είναι ένας οργανισμός ο οποίος μπορεί να ανταπεξέλθει και τονίζω όμως για πολλωστή φορά, δεν είναι ότι η Mercedes από πρώτη μέχρι τρίτη, τετάρτη. Για μένα παραμένει πρώτη, ίσως να είναι οριακά μπροστά, οριακά πίσω ότι δεν μπορεί, αυτό θα φανεί στην πορεία. Ούτε καν τον πρώτο αγώνα, γιατί ο πρώτος αγώνας είναι στον Μπαχρέιν, η Σακίρ είναι μια ιδιαίτερη πίστα. Πραγματική ταξιμεγέθους, θέλουμε να δούμε 2-3 διαφορετικά σερκουί, έτσι. Mm-hmm. Αλλά ελπίζω και μακάρι να δικαιωθώ ότι θα έχουμε μονομαχία των δύο ομάδων. Μακάρι και εμείς αυτό θέλουμε. Όσοι αγαπάνε αυτό το άθλημα, θέλουν μονομαχίες από την πρώτη μέχρι την τελευταία θέση. Και όχι να προσπερνάει απλά, έτσι να κάνει ένα λίγο αριστερά, λες και να βγάζει φλας που λένε, και να περνάει άνετα, χωρίς καν να υπάρχει αντίδραση από τον οδηγό που περνάει.
Πανούλη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που περίπου εδώ μία ώρα τα λέμε για τη Φόρμουλα 1. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου και θα τα ξαναπούμε σύντομα με άλλα νέα και τα οποία θα μπορέσουμε να έχουμε από εσένα και τη Φόρμουλα 1. Όπως πάντα, χαρά μου να τα λέμε. Το επόμενο Σαββατοκύριακο πρεμιέρα. Μέχρι τότε, όσοι έχουν Netflix, ελπίζω και εγώ σύντομα γιατί ακόμα δεν έχω προλάβει. Το Drive to Survive είναι από χθες διαθέσιμο και δείχνει την εκ των έσω εικόνα του σπορ σε 10 συναρπαστικά επεισόδια. Πάνω, σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Γεια σου. Επίσης.